καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στη νέα διαδικτυακή εκπομπή μέσα από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Στην πρώτη ανάρτηση είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί μου είναι η Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ, είμαστε μια νέα ομάδα, μια ομάδα από νέα άτομα που είμαστε εδώ πέρα για να σας ενημερώνουμε καθημερινά για όλα τα θέματα της ελληνικής και ξένης επικαιρότητας. Να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα, να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, μιας και από χθες μπήκε επίσημα πια το φθινόπωρο, καθώς στις 12 παρατέταρτο πραγματοποιήθηκε η φθινοπορεινή ησημερία, στη διάρκεια της οποίας η μέρα και η νύχτα θα εξισωθούν. Έτσι ξεκινά το φθινόπωρο και σταδιακά οι νύχτες θα αρχίσουν να διαρκούν περισσότερο από τις ημέρες. Πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι το καλοκαίρι σιγά σιγά φεύγει, τα κρύα έρχονται και ελπίζουμε να μην είναι και τόσο βαριά. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ καθημερινά, καθημερινά λοιπόν για σας, εδώ από τις 9 μέχρι και τις 11. Θέλουμε όμως την εκπομπή μας και την δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη. Μπορείτε καθημερινά να καλείτε στο 211 55 50 500. Εμείς θα είμαστε εδώ για σας. Και πάμε αμέσως, Έλληνα, να πούμε ένα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σωστά, να πούμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στην Πολυξένη, στην Ήρης. Χρόνια πολλά, κορίτσια, πολύχρονες. Και πάμε να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων πολιτικών εφημερίδων. Τα νέα. Χρυσή Αυγή. Το τέρας που δεν έβλεπε κανείς. Θρίαμβος για τη βασίλισσα της λιτότητας. Καγκελάριος ξανά, η Άγγελα Μέρκελ. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θρίαμβος Μέρκελ επί των ερυπείων του Νότου. Αχόρταγη Τρόικα. Από χθες στην Αθήνα. Ιδιωτικό ελληνικό πανεπιστήμιο στην πόλη. Θα στεγαστεί στο κεντρικό Παρθεναγωγείο και θα δέχεται φοιτητές από όλο τον κόσμο. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Γκάλοπ κατά δίκη για τη Χρυσή Αυγή. Ενώ στην εφημερίδα Το Έθνος. Στρατιωτικά γυμνάσια από τους νέους Ναζί. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, τι φέρνει στην Ευρώπη ο θρίαμβος της Μέρκελ. Κοινοτικοί και εταίροι εξετάζουν τα σενάρια για τη νέα γερμανική κυβέρνηση. Τρόικα, πλεόνασμα και μικρότερη ύφεση. Στην εφημερίδα των συντακτών, πρωτοφανείς δηλώσεις από υποψηφίους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Όλους θα τους πετσοκόψουμε. Το μαχαίρι θα φεύγει από το αυτί και θα πηγαίνει κάτω. Βάλε το χατζάρι και πάμε να φάμε λαθρομετανάστες. Τους αριστερούς σε ένα ψωρόνισο και μόλις τελειώσουν τα τρόφιμα θα ψοφήσουν όλοι. Η ελευθεροτυπία. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας καταγγέλει. Αστυνομικοί χρυσαυγίτες. Σχέση ανοχής και συνεργασίας. Ενώ στην εφημερίδα Εσπρέσο, Τάσος, Νένα και Ιός. Καταιγίδα στο γάμο Κουρκούλη και Λεκίδου. Αυτές ήταν τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας. Το Goal News της Δευτέρας. Αγρίμιο. Σε ρυθμιστή του πρωταθλήματος εξελίσσεται ο Πανετολικός, που μετά τον ΠΑΟΚ έκοψε χθες βαθμούς και από τον Ολυμπιακό 0-0, ενώ συγκλονιστικός ο κόσμος της ΑΕΚ στη σκληρή πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μόνοι ποτέ δεν θα σ' αφήσουν. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, ΑΕΚ έτοιμη για όλα. Στην εφημερίδα Sport Day, μπλοκαρισμένος, Μίτσελ και Ολυμπιακός δεν βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν στο pressing του Χάμπου, που δεν επέστρεψε στο παιχνίδι από τον άξονα. Λιμουζίνες, ψαρωτικό το νέο εργαλείο που κόστισε 330.000 ευρώ και θα χαίρονται οι τυχεροί παίκτες του ΠΑΟΚ. Στην εφημερίδα Γαύρος, μάθημα για Άντερλεχ και όχι μόνο. Στην εφημερίδα Live Sport της Δευτέρας. Φορτσάτη στην πρεμιέρα, Λάρισα και Ιωνικός. Νίκησαν Σέρες, Τρίκαλα, μεγάλα διπλά, Τρίγλια και Φυσιά. Πεκταράς, φραγίδα αληθινού ηγέτη και γκολ παγκόσμιας κλάσης από τον λυτρωτή Βούκιτς. Ενώ άδειος, αόρατη η Μήτρογλου, Τσόρι για τα μπαρέ, Κάμπελ και Εντιγκά. Στην εφημερίδα Η Πράσινη. Έρχεται και ο Λούτσο. Από τα αποδυτήρια άρχισε να λάμπει ξανά η ποιότητα του Αργεντινού. Θορυκτό παίρνει την ομάδα από το χέρι στο δύσκολο ξεκίνημα της φερτινής σεζόν ο Μάρκους Μπέργκ.
Και τέλος, στην εφημερίδα ο πρωταθλητής σε όλα της Δευτέρας, ο Ραφαέλ απογειώθηκε και έκανε την απόκρουση της χρονιάς. Ήταν αλλού, ίσως στο μάτς με Παρί, ίσως στις Βρυξέλλες, αλλά όχι στο Αγρίνιο. Ψύχρεμος ο Μίτσελ, δεν γίνεται να νικάμε παντού. Δεν είχαμε την ακρίβεια. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε σύντομα από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε έτοιμες να εξετάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Στην ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση του δολοφονηθέντος Παύλου Φίσα βρίσκεται αυτή τη στιγμή η οικογένειά του για να καταθέσουν παράσταση πολιτικής αγωγής. Στόχος τους τώρα είναι η άρση απορρίτου των κινητών τηλεφώνων και άλλων προσώπων προκειμένου να διαπιστωθεί η μορφή συμμετοχικής τους δράσης στην υπόθεση της δολοφονίας. Περισσότερα θα μας πει ο Πέτρος Σιδερέας, που βρίσκεται στα δικαστήρια Πειραιά. Λοιπόν, καλημέρα. Πέτρο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πράγματι η διαδικασία. Ο πατέρας του δολοφονηθέντος Παύλου Φίσα βρέθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ζήτησε την παράσταση πολιτικής αγωγής, συνοδευόμενος από τον πλήρη εξούσιο δικηγόρο του, και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να κάνει την παραμικρή δήλωση. Ελπίζουν και οι ίδιοι στην οικογένεια ότι θα βοηθήσει η συγκεκριμένη κίνηση, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό της καθυστέρησης της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου που έχει εμφανιστεί τα τελευταία 24 ώρα, έτσι ώστε με την παράθεση πολιτικής αγωγής να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά τη διαδικασία του συγκεκριμένου ζητήματος. Να πούμε ότι αυτή η κίνηση δίνει και το δικαίωμα φυσικά και στους και στην ίδια την οικογένεια να λάβει μέρος της δικογραφίας. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν πραγματοποιήθηκε για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, λίγο πριν τις 9 πράγματι έφτασαν εδώ στο σημείο οι δύο άντρες, οι οποίοι και κατέθεσαν την παράσταση για την οποία μιλήσαμε ήδη. Πέτρο, τι κλίμα επικρατούσε στα δικαστήρια από την οικογένεια του Παύλου Φίσα? Ήρεμα ήταν τα πράγματα. Άλλωστε, ήρεμα ήταν, σήμερα δεν υπήρχαν και οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονταν εδώ την προηγούμενη φορά, το Σάββατο, όταν προσήλθε, όταν μετήχθη μάλλον στα δικαστήρια Πειραιά ο κύριος Λουπακιάς, ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Εκεί υπήρχαν πολύ ισχυρότερα μέτρα ασφαλείας φυσικά, ωστόσο και εκεί δεν συνέβη το παραμικρό και σήμερα το κλίμα ήταν αρκετά ήρεμο. Έχουμε κάποιο νεότερο όσον αφορά την άρση του απορρίτου των κινητών τηλεφώνων? Όχι, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι νεότερο. Από σήμερα, ίσως αύριο μετά τη συγκεκριμένη κίνηση, είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες νεότερες εξελίξεις και να επισπευθεί η διαδικασία. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σου και αύριο για που θα έχεις το ρεπορτάζ. Σε εκλογικό θρίλερ εξελίχθηκε η χθεσινοβραδινή ψηφοφορία με Άγγελα Μέρκελ και Περ Στάινμπρουκ να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.
Η συμμετοχή στις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, οι οποίες διεξήχθησαν χθες, όπως είπαμε, την Κυριακή, ανήλθε στο 73% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, αυξανόμενη από το 70,8% το οποίο είχε καταγραφεί πριν από 4 χρόνια. Έτσι, κυρίαρχος του παιχνιδιού ανακηρύχθηκε και η Άγγελα Μέρκελ. Παρόλα αυτά, ρευστή παραμένει η κατάσταση, καθώς ο συντηρητικός συνασπισμός της Άγγελα δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την απόλυτη πλειοψηφία στην Bundestag. Στην προβολή αποτελέσματος του κρατικού δικτύου, οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζονταν με 296 έδρες σε σύνολο 606, δηλαδή βρίσκονται 7 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Σύμφωνα με αυτά, οι σοσιαλδημοκράτες συγκέντρωσαν ποσοστό 25,7%, ενώ η αριστερά αναδείχτηκε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη με 8,6%. Οι πράσινοι συγκέντρωσαν το 8,4% των ψήφων. Εκτός Βουλής, όπως είχε προβλεφθεί άλλωστε από τα πρώτα exit poll, έμειναν οι φιλελεύθεροι που έλαβαν 4,8% και οι ευρωσκεπτικιστές της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, οι οποίοι ωστόσο μπορούν να είναι ικανοποιημένοι, καθώς μόλις 8 μήνες από την ίδρυσή τους συγκέντρωσαν ποσοστό 4,7%. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, πρόλαβε πολύ γρήγορα και συνεχάρη την Άγγελα Μέρκελ για την νίκη του κόμματός της στις ομοσπονδιακές εκλογές και την προσκάλεσε να επιστευθεί το Παρίσι για συνομιλίες μόλις σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση. Ο Ολάν και η Μέρκελ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις για την οικοδόμηση της Ευρώπης, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε η Γαλλική Προεδρία. Όσον αφορά τώρα τον Σόιμπλε, φανταστικό χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Βόλφανγκ Σόιμπλε. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας εξέφρασε την ελπίδα οι φιλελεύθεροι να εισέλθουν στο κοινοβούλιο ώστε η κεντροδεξιά να έχει μια σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Σόιμπλε σημείωσε ότι είναι νωρίς για προβλέψεις σχετικά με το αν θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Για μένα δεν είναι το σημαντικότερο θέμα. Είμαι χαρούμενος που αυτά τα 4 χρόνια μπόρεσα να φέρω εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Εξάλλου, δεν ξέρω ακόμη αν έχω εκλεγεί. Είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου, τόνισε χαρακτηριστικά. Εκτενέστερο ρεπορτάζ ακολουθεί μετά την εκπομπή μας. Από την εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με την Άννα Μορφούλη και τον Κώστα Μπετινάκη. Με καλεσμένο τους τον Γιώργο Βλαβιανό να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα της Γερμανίας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται 6 μέρες μετά τον άδικο χαμό του Παύλου Φίσα. Ο ηθικός αυτουργός συνεχίζει και παραμένει ανέγκυχτος από αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Κανένα καινούριο στοιχείο άλλωστε δεν έδωσε ο 45χρονος δολοφόνος Γιώργος Ρουπακιάς κατά την μόνο δίωρη απολογία του. Τήρησε τον όρκο σιωπής, υπάκουσε στην ομερτά. Με το πρόσχημα και το επιχείρημα της αυτοάμυνας, τα πήρε όλα πάνω του, χωρίς να κάνει λόγο για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής. Ο 45χρονος, κατά την ομολογία του, στην 6η τακτική ανακρίτρια, δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, αναφέροντας πως έκλεισε 2 σπίτια, το δικό του και του θύματος. Χαρακτήρισε χαλαρή τη σχέση του με την οργάνωση, παρά το γεγονός ότι μόνο τέτοια δεν ήταν. Υποστήριξε μάλιστα πως βρισκόταν μόνος του στην καφετέρια και έπινε καφέ, όταν μία ομάδα του επιτέθηκε και έδρασε μόνος του και έγινε το κακό. Βέβαια, κοντά του, όπως ο ίδιος αναφέρει, δεν βρισκόταν άλλοι ομοειδεάτες του. Τόνισε πως δεν γνώριζε προσωπικά τον Παύλο Φίσα και πως δεν ήταν στοχοποιημένος. Λόγια βέβαια που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων ήταν εκεί και είδαν από κοντά το στιγερό έγκλημα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο Γιώργος Ρουπακιάς δεν ήταν μόνος του το μοιραίο εκείνο βράδυ. Κρατούσε το μαχαίρι
Πλησίασε, αγκάλιασε τον Παύλο και του έμπηξε το μαχαίρι στην καρδιά, δηλώνουν όσοι είδαν από κοντά τον 34χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο. Από την πρώτη στιγμή όλες οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα δύο κινητά του τηλέφωνα θα δώσουν τη λύση στο μυστήριο. Ποιος του τηλεφώνησε και από ποιον πήρε την εντολή να πάει στον τόφο της δολοφονίας. Από το συγκεκριμένο αίτημα ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο. Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί γενικώς ερωτηματικά. Για ποιο λόγο να χάνεται τόσος πολύτιμος χρόνος. Η έρευνα, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο το βράδυ το οποίο έγινε το μοιραίο έγκλημα. Καλό θα ήταν να φτάσει και ένα διάστημα πριν το περιστατικό. Τόσο για τον ίδιο το δράστη, όσο και για τα πρόσωπα τα οποία συνομίλησαν μαζί του λίγο πριν και μετά το φωνικό. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές ουσιαστικά θέλουν να διαπιστώσουν εάν συνδέονται και με τις επιθέσεις που είχαν γίνει νωρίτερα στο Πέραμα και στον Πειραιά. Στην αρχή διαρροές από την αστυνομία έκαναν λόγο για άρση απορρίτου, εμπλέκοντας στην υπόθεση τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Νίκαια, Γιώργο Πατέλη, ως έναν από τους 6 ανθρώπους με τους οποίους φαίνεται να συνομίλησε ο δράστης πριν ή μετά τη δολοφονία. Άλλες διαρροές φωτογράφιζαν το βουλευτή της Β' Αθηνών, Ιωάννη Λαγό, ο οποίος πιθανόν είχε γνώση του περιστατικού. Ωστόσο, την ώρα που τα σενάρια για τη δομή, την ιεραρχία και τη δράση της Χρυσής Αυγής φούντωναν, η αστυνομία μέσω κύκλων έσπευσε να διαψεύσει τις πληροφορίες. Όπως τόνισαν, είναι ανακριβή τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διασυνδέσεις ταυτοποιήσεις ατόμων με τηλεφωνικούς αριθμούς στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας στο Κερατσίνι. Επισημαίνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής έρευνας. Κρατούμενος στην ασφάλεια παραμένει ακόμα ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος, αν και κρίθηκε προφυλακιστέως, εντούτοις δεν έχει μεταφερθεί ακόμη σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα. Οι αρχές ερευνούν εναλλακτικά καταστήματα για τη μεταγωγή του, καθώς είχε αποφασιστεί να φυλακίσει τον Κορυδαλό. Η απόφαση όμως αυτή δεν έγινε δεκτή από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Νομοθετική πρόταση αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ώρες στη Βουλή, με την οποία αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση σε κόμματα των οποίων επικεφαλής εμφανίζουν εγκληματική δράση ή εμπλέκονται σε κακούργημα που επισύρει ποινή κάθριξης τουλάχιστον 10 ετών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση που προωθούν τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών και σχετική ανακοίνωση του πρώτου, αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση ενός κόμματος σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, του αρχηγού του ή κρίσιμου αριθμού. Αυτή ήταν η εξέλιξη όσον αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί για αρκετές μέρες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νικολέτα, φαίνεται όμως ότι και κάποιες βομβιστικές επιθέσεις έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πολλές επιθέσεις, Έλενα. Να ξεκινήσουμε με την έκρηξη από γκαζάκι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Χαριλάου, στην Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην πρόσωψη του καταστήματος, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το γκαζάκι τοποθετήθηκε στην προστινή όψη του κτηρίου. Συνεχίζουμε με τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, που είχαμε εκεί επίθεση με μολότοφ λίγο πριν τις 3:30 το ξημέρωμα, όταν από την έκρηξη, λίγο μάλλον μετά την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημίες σε 3 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε εκείνο το σημείο. Θέλω όμως να πάμε στο Μεσολόγγιο, που υπήρχαν 6 προσαγωγές από την αστυνομία του Μεσολογγίου στο πλαίσιο των ερευνών για να εντοπίσουν τους αγνώστους που το Σάββατο το βράδυ έριξαν βόμβες μολότοφ στο κτίριο που στεγαζόταν η Χρυσή Αυγή. Νομίζω, Έλενα, ότι συχνά συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Θα θέλω να συμπληρώσω πως η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που έριξαν τις 2 μολότοφ όμως που δεν εξεράγησαν. Πάμε όμως για περισσότερες πληροφορίες να μας ενημερώσει η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πεταλιού από το On Air News Μεσολογγίου. Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλή αρχή στη νέα σας εκπομπή. Να είσαι καλά.
Σταυρούλα, τι ακριβώς συνέβη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής? Το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 10, αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου, καθώς άγνωστοι έριξαν δύο μολότοφ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Στο σημείο κατέφθασε αμέσως μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική δύναμη. Έπειτα από έρευνες, εχθές έγιναν 6 προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα Μεσολογγίου και συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε εχθές το πρωί και ο κύριος Κώστας Μπαρμπαρούσης, βουλευτής της Χρυσής Αυγής Εντολοκαρνανίας, ο οποίος δήλωσε στο NR News ότι θεωρεί αυτά τα γεγονότα αποτέλεσμα των εμπριστικών δηλώσεων που έκαναν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα μετά τη δολοφονία του νεαρού Παύλου Φίσα. Σταυρούλα, αν έκανε κάποια δήλωση ο κύριος Μπαρμπαρούσης σχετικά με την φωτογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο, ο οποίος είναι αγκαλιά με τον Ρουπακιά, με τον Γιώργο του Ρουπακιά? Ναι, φυσικά και έκανε κάποια δήλωση. Δήλωσε ότι έπειτα από την εκλογή του ως βουλευτής έχει βγάλει αμέτρητες φωτογραφίες με άτομα που δεν γνωρίζει και αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον δράστη αυτής της τυγερής δολοφονίας. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Και εμείς πάμε αμέσως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που φαίνεται πως απασχολήσει αρκετά πολλούς Έλληνες φορολογούμενους. Μιλάμε για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Το ρεπορτάζ έχει η Νικολέτα. Νικολέτα. Έλληνα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Οικόπεδο έχεις? Όχι. Κάποιο σπίτι έχεις? Κάτι έχουμε. Μήπως έχεις βοσκότοπο? Όχι ακόμα. Καλά, άκου τι θα σου πω. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν του 2014 θα υποβληθεί όλη η έκταση της Ελλάδας σε ενιαίο φόρο ακινήτων και συνεπώς θα φορολογηθούν κτίσματα, οικόπεδα, δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ακόμα και βοσκότοποι. Για τα μυστικά του φόρου ακινήτων και ποιοι θα είναι κερδισμένοι και ποιοι όχι, θα μας μιλήσει ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός κύριος Χρήστος Τσαγκάρης. Κύριε Τσαγκάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα ήθελα λιγάκι να μου πείτε ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και ποιοι όχι και ποια είναι τα μυστικά της υπόθεσης αυτής. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κερδισμένοι, γιατί το ζητούμενο είναι να μαζευτούν 3,5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τη φορολογία ακινήτων. Αυτό για να επιτευχθεί φέτος, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, επεξετάθη το ΕΤΙΔΕ από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το οποίο έπρεπε κανονικά να έχει εξαφανιστεί γιατί ήταν έκτακτος φόρος, και από το 2014 αυτός ο φόρος μονιμοποιείται, απλά θα εισπραθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
δεν επιβάλλεται πλέον ο φόρος μόνο στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες, όπως συνέβαινε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι είναι η πρώτη φορά που θα πληρώσουν φόρο τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και τα αγροτεμάχια. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Θα είναι τα κτίσματα, θα είναι τα εντός σχεδίου οικόπεδα και θα είναι και τα αγροτεμάχια. Οι συντηρεστές αναμένεται να είναι από 2,3 έως 14 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, από 0,4 ευρώ μέχρι 4 ευρώ για τις εντός σχεδίου εκτάσεις, για τα οικόπεδα που λέμε, και για τα αγροτεμάχια από 15 λεπτά του ευρώ μέχρι 60 ευρώ το στρέμμα. Στα αγροτεμάχια πιάνονται και οι βοσκότοποι, φυσικά, έτσι. Τα πάντα. Υποτίθεται ότι θα υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες, βέβαια, που θα ελαφρύνουν το φόρο σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα, ποιες είναι αυτές και ποιο θα είναι το ορθό, γιατί ξέρετε, ακούγεται λογικό, συναισθηματικά λογικό, να πει κάποιος, μα ο αγρότης. Το θέμα είναι όμως ότι του αγρότη το οικόπεδο, θεωρητικά το αγροτεμάχιο, παράγει εισόδημα. Ενώ το δικό μου το ξεχασμένο που έχει αφήσει η γιαγιά μου, το οποίο ουσιαστικά είναι ακαλλιέργητο και απλά υπάρχει κάπου στο χάρτη, διότι δεν έχει καμία πρακτική ουσία για μένα, θα αρχίσει να με επιβαρύνει με φόρο, άρα θα πιεστώ ενδεχόμενα να το μεταβιβάσω. Πού να το μεταβιβάσω σήμερα, σε ποιες τιμές και τι ακριβώς να μεταβιβάσω, που τα περισσότερα εγκαταλειμμένα αγροτεμάχια του καθενός μας από τους παππούδες είναι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, έχουν διάφορα άλλου είδους προβλήματα. Πρακτικά δηλαδή είναι ανενεργά περιουσιακά μας στοιχεία, στα οποία έρχεται ουσιαστικά να μας ζητήσει φόρο το ελληνικό δημόσιο. Κύριε Τσαγκάρη, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγουμε τα ανενεργά αυτά περιουσιακά στοιχεία που, όπως είπατε, μπορεί να έχουμε? Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Θα πρέπει κανείς να κοιτάξει να αλλάξει σε επόμενη φάση την φοροδοτική του ταυτότητα, ή ενδεχομένως δηλαδή ή να τα πουλήσει πρακτικά, πρέπει κανείς, ή να τα χαρίσει. Σε περίπτωση που έχει κάποιος ένα σπίτι μέσω δανείου, ας πούμε, και δεν πληρώνει ούτε το δάνειο, σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζει και πληρώνει κανονικά τον φόρο ενιαίου ακινήτου? Δυστυχώς είναι πολύ σοβαρή η ερώτηση που κάνετε. Είχαμε κάνει διάφορες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Πράγματι και το ΕΤΙΔΕ και η παρούσα δηλαδή φορολογία ακίνητης περιουσίας και αυτή η οποία έχει εξαγγελθεί αντιμετωπίζει το ίδιο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία ακίνητη περιουσία, ας πούμε 100.000 ευρώ, που είναι δική του με την έννοια ότι δεν τη χρωστάει, και το ίδιο κάποιον επίσης ο οποίος έχει μία περιουσία ακίνητη 100.000 ευρώ, αλλά ενδεχομένως χρωστάει 80.000 στην τράπεζα με βάση αυτή την περιουσία για να την αποκτήσει, αν θέλετε. Άρα πρακτικά δεν είναι 100% δική του. Δυστυχώς ο νόμος δεν προβλέπει τέτοιες εξαιρέσεις, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που αφαιρούσε τον ενυπόθηκο δανεισμό, και επομένως η επιβάρυνση είναι όλη του φερόμενου σαν ιδιοκτήτη, έστω και αν πρακτικά, αν ουσιαστικά μάλλον, δεν είναι. Άρα δεν την γλιτώνουμε όλοι. Δεν την γλιτώνει κανείς, διότι τα λεφτά πρέπει να μαζευτούν, διότι το μνημόνιο επιτάσσει ότι πρέπει να βρούμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τη φορολογία ακινήτων. Αυτό είναι τραγικό, ξέρετε, γιατί η φορολογική πολιτική, έχουμε πει πολλές φορές, είναι στοιχείο της οικονομικής πολιτικής. Δεν έχουν ληφθεί οι υπόψη οι επιπτώσεις που θα έχουν ούτε στην αγορά, ούτε στις τιμές των ακινήτων, ούτε στην απομόγλευση της περιουσίας του καθενός, ούτε και στην πορεία που μπορεί να έχει αυτή η ιστορία όλη σε μια οικοδομή σταματημένη, σε ένα κατασκευαστικό τομέα ο οποίος υποφέρει και δεν παράγει και φορολογικά έσοδα για το δημόσιο, αλλά ούτε καν έσοδα για τους ασχολούμενους στον χώρο αυτό. Και επομένως είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις για το μέλλον σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, θέλω να πω, μέσα από αυτή την υπερφορολόγηση. Άρα, κύριε Τσαγκάρη, έχουμε μια αγορά που ουσιαστικά δεν κινείται και άτυχους ιδιοκτήτες οποιοδήποτε ακίνητου ή χώρου. Ακόμα και βοσκότοπο, συνεχίζω και λέω. Έχετε δίκιο. Έχουμε πει ότι η φορολογική πολιτική σήμερα, είτε λόγω τεκμηρίων, είτε λόγω ακίνητης περιουσίας, είτε λόγω φόρων πολυτελείας με αναδρομική ισχύ σε αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί σε προγενέστερη χρονική περίοδο, έχει δυστυχώς χαρακτηριστικά η ελληνική φορολογία, θα έλεγα, αρπακτικού χαρακτήρα. Συγχωρήστε μου τη λέξη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν,
Υπάρχει ανάγκη συλλογής ασφάλων. Δεν έχει καταπολεμηθεί η υποτιθέμενη φοροδιαφυγή. Λέω υποτιθέμενη γιατί 4 χρόνια την ψάχνουμε και δεν την έχουμε βρει. Άρα αρχίζει να γίνεται μια υπόθεση. Λοιπόν, και προσπαθούμε με τα τεκμήρια και με αντικειμενικούς όρους που επιβάλλουμε όχι σε έσοδα, αλλά σε στοιχεία κατοχής. Όπως είναι το γεγονός ότι εγώ είχα αγοράσει κάποτε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι γνωστό στο ελληνικό δημόσιο. Είχα αγοράσει κάποτε ή έχω κληρονομήσει ακίνητη περιουσία. Έστω και αν αυτή δεν αποφέρει έσοδα, επιβάλλονται φόροι. Είναι λίγο πρωτότυπη η λογική και σίγουρα θα φέρει παρενέργειες στην πραγματική οικονομία. Κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Τσαγκάρη, πριν να κλείσετε, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, μια και σας έχουμε στη γραμμή. Θα ήθελα να μας πείτε, τι ισχύει για τους 400.000 ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων, τακτοποιημένων και μη. Κοιτάξτε, αυτοί είναι λίγο άτυχοι και είναι και αδικημένοι, με την εξής έννοια. Δυστυχώς η ελληνική πραγματικότητα περιελάμβανε και αυθαίρετα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είχαν αυθαιρετήσει εκλήθησαν από την ελληνική πολιτεία να νομοποιήσουν το αυθαίρετο. Στην αρχή θυμίζω τους είχε δοθεί και μία υπόσχεση ότι θα γίνει η τακτοποίηση να πληρώσουν τα παράβολα και τα πρόστιμα και δεν θα επιβαρυνθούν. Με συγχωρείτε. Ναι. Λέω σωστά, λέγεται στους τακτοποιημένους χώρους. Δηλαδή στους φοιτητές. Και δεν είχαν μία υπόσχεση, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν θα επιβαρυνθεί η ακίνητη περιουσία τους. Δηλαδή δεν θα υποχρεωθούν να βάλουν τους ημιυπαίθριους τους οποίους νομιμοποιούν στην δήλωση φορολογίας ακίνητης περιουσίας. Έρχεται το γνωστό ασυνεπές ελληνικό κράτος, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού πάλι και σήμερα λοιπόν είναι και αυτοί χαμένοι, διότι ενώ όταν τα είχαν παράνομα, ας το πούμε έτσι, με μια διαδικασία επαναλαμβάνω, δεν την εγκρίνω, αλλά καλώς ή κακώς είναι μια πραγματικότητα. Υπήρχαν οι μη υπαίθριοι στην Ελλάδα και το κράτος δεν τους τα γκρέμιζε, δεν τους επέβαλε πρόστιμα. Άρα τότε δεν πληρώνε αυτός ο οποίος παρανομούσε. Σήμερα που πήγε να γίνει νόμιμος θα πληρώνει. Και θα πληρώνει μαζεμένα. Άρα ουσιαστικά την έκπτωση που είχε κερδίσει, την 50% έκπτωση, τι χάνει. Δεν άκουσα την ερώτησή σας. Άρα την έκπτωση που κέρδιζε παλιά, τώρα τι χάνει. Αυτό σας λέω ότι δυστυχώς επαληθεύεται ακόμη μια φορά ότι οι νόμιμοι πληρώνουν τα περισσότερα. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τα πάντα είναι οι αδικημένοι ενός αντιπαραγωγικού συστήματος το οποίο δεν λέει να διορθωθεί και να δει κατάματα την ουσία των πραγμάτων. Ωραία, κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά επίσης. Να κάνουμε λοιπόν τη δική μας πρώτη ανάρτηση κάθε πρωί, αλλά περιμένουμε και την δική σας γνώμη, την δική σας άποψη. Μπορείτε καθημερινά να καλείτε στο 211 55 50 500 και εμείς είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Την ανάγκη δημιουργίας μετόπου απέναντι στη δράση των νεοναζί θα τονίσουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Φώτης Κουβέλης στη σημερινή απογευματινή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Όπως αναμένεται, θα καταθέσουν αίτημα να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Εχθές έγινε και η συνάντηση του Ευάγγελου Βελιζέλου μαζί με τον Μπαν Κι-μουν. Το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων, το Κυπριακό αλλά και η Συριακή κρίση ήταν κάποια από τα μεγάλα ζητήματα που συζήτησαν εχθές ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μαζί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι-μουν, στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η συζήτηση είχε κύριο λόγο, κύριο αντικείμενο τα μεγάλα θέματα της Ελλάδας. Τώρα, Έλενα, ποια είναι τα μεγάλα θέματα, ποια από όλα μάλλον συζητήσαν από τα μεγάλα θέματα της Ελλάδας, από την άλλη υπόθεση. Φαίνεται πως είναι άλυτα αυτά τα μεγάλα θέματα. Άλυτα και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Με απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα την προκήρυξη νέα 48-ωρης πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση για τη Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σήμερα στις 11 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Καραϊσκάκη και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όπως σημειώνει η ΠΟΕΟΤΑ, στη διάρκεια της πορείας θα ενσωματωθούν στο ΜΠΛΟΚ και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, το ΙΚΑ, ενώ οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, να πούμε, θα πραγματοποιήσουν επίσης 48-ωρη απεργία.
Υπενθυμίζουμε ότι 48ωρη απεργία Δευτέρα και Τρίτη συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι καθηγητές, όπως αποφάσισαν στην μαραθώνια συνεδρίασή τους οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Οι δάσκαλοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 12 έως και τις 3, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών θα το τραβήξουν λίγο παραπάνω και θα κρατήσουν μια πενθήμερη απεργία, ενώ την προκήρυξη νέας 48ωρης απεργίας κατά των απολύσεων και της εφαρμογής του νου μέτρου της διαθεσιμότητας για την ερχόμενη Τρίτη στις 24 και Τετάρτη στις 25 αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ. Η ΑΔΔΗ βρίσκεται σε συνεννόηση με τη ΓΕΣΕ για τη μετατροπή της Τρίτης σε γενική απεργία, ενώ τα συνδικάτα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη κοινό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Στη γραμμή μας έχουμε τον πρόεδρο του ΠΟΕΟΤΑ, Θέμη Μπαλασόπουλε. Κύριε Μπαλασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο, ποια είναι η σημερινή συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση? Νομίζω σε συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας είναι, θα έλεγα, σημαντική η συμμετοχή των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, είναι και μια μέρα σημαντική για μας, καθώς σήμερα βγαίνουν σε διαθεσιμότητα 3.500 εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία και καταργείται και μια υπηρεσία. Επειδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά εκτιμούμε και στο επόμενο κύμα διαθεσιμότητας, η βασική δεξαμενή είναι οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δική μας αντίδραση έχει να κάνει και με την προστασία των συναδέλφων που θέλουν να τους οδηγήσουν στην απόλυση, αλλά να αποτρέψουμε και το τρίτο κύμα που, από ό,τι μας ανακοίνωσε μια προηγούμενη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης, θα αποτελείται κατά κύριο λόγο από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την υγεία. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε κατάργηση βασικών υπηρεσιών που αφορούν τους πολίτες και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν είναι μόνο στους εργαζόμενους που απεργούν, είναι κατά κύριο λόγο στους πολίτες που καθημερινά πλέον δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών ή θα ταλαιπωρούνται από την έλλειψη του προσωπικού. Εμείς έχουμε 48ωρη απεργία Δευτέρα, Τρίτη. Σήμερα 11 η ώρα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Καρασκάκη και πορεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πείτε μας λίγο, για πόσο σκοπεύετε ακόμα να συνεχίσετε τις απεργίες? Αυτό δεν εξαρτάται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΟΤΑ, εξαρτάται από τη διάθεση και από τις αποφάσεις που παίρνουν οι σύλλογοι μέλη μας σε όλη την Ελλάδα, που όπως έγινε την Παρασκευή, όπου υπήρχε μια διαδικασία και στείλαν τις προτάσεις και βάσει αυτών και αυτών των προτάσεων αποφασίστηκε η κλιμάκωση. Αυτό θα έχουμε και μέχρι την Τετάρτη, καθώς ξέρετε ότι η Τρίτη Τετάρτη είναι η 48ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, προκειμένου να εκτιμήσουμε τη συμμετοχή και τις διαθέσεις των εργαζομένων για να αποφασίσουμε την κλιμάκωση ή την κινητοποίηση. Κύριε Μπαλασόπουλε, ποια είναι τα κύρια αιτήματά σας? Το κύριο αίτημα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι άλλο από την ανατροπή αυτών των πολιτικών που οδηγούν χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία και στην απόλυση και μια ολόκληρη κοινωνία στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένας κλάδος, καμία κατηγορία εργαζομένων δεν μπορεί να προβάλλει κάποιο εξειδικευμένο αίτημα, όταν με τις πολιτικές που ασκούνται τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί αυτές τις μειώσεις, τις περικοπές δικαιωμάτων και οδηγούμαστε όλοι στην εξαθλίωση. Άρα, αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα, άλλες επαγγελματικές ομάδες και γενικότερα η ελληνική κοινωνία, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, θα πρέπει να συστρατευτούν με το συνδικαλιστικό κίνημα προκειμένου να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία μας. Να είστε καλά και καλή σας εβδομάδα. Επίσης, να είστε καλά. Ακούσαμε τον πρόεδρο, τον ΠΟΕΟΤΑ, κύριο Μπαλασόπουλο. Θα ήθελα όμως να πάμε να δούμε ένα αντιναζιστικό καρτούν της Disney, το οποίο τις τελευταίες μέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό παρουσιάζεται η ιστορία ενός μικρού αγοριού που γεννήθηκε και ανατράφηκε στην ναζιστική Γερμανία για να γίνει στρατιώτης. Να πούμε ότι η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1943. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα και επιστρέφουμε και θα θέλαμε να δούμε και τα δικά σας τα σχόλια. Wer kann mir nur die richtige Antwort geben? Now then, who can give the correct answer? Ich weiß! Es zeigt uns, dass die Welt den Staat
The world belongs to the strong. Und dem Brutalen. And to the brutal. Der Hase ist schwach und feige und verdient. The rabbit is a coward and deserves to die. They spit on the rabbit. Nice kids. Gut. Gut. Ausgezeichnet. Und nun, Hans, was denkst du jetzt von dem armen Häschen? Ich hasse es. Es ist he hates Spaß. The rabbit. There's no room for weaklings. Hans is learning fast. My, how he hates that rabbit. Ich hasse ihn. So, das ist besser. Hans has come around to the correct Nazi way of thinking. Nice going, eh, Adolf? Ja, unsere Naturkunde lehrt uns, dass Deutschland... Yes, this lesson is the basis for the Nazi creed. For Germany will likewise destroy all weak and cowardly nations. Wir sind die nordische Rasse. Alle anderen Völker werden unsere Sklaven sein. Germans are a super race. All others will be slaves. Wir sind unübertrefflich. Wir fürchten niemand. Germans are unconquerable. They fear no one. Listen to the fanatic cry. Heute gehört uns Deutschland. Morgen die ganze Welt. Today we own Germany. Tomorrow the whole world. Hans is now ready for the higher education, as decreed by the Führer. Marching and hiling, hiling and marching, Hans grows up. In him is planted no seed of laughter, hope, tolerance, or mercy. For him only hiling and marching, marching and hiling, as the years grind on. Manhood finds him still hiling and marching, but the grim years of regimentation have done their work. Now he is a good Nazi. He sees no more than the party wants him to. He says nothing but what the party wants him to say. And he does nothing but what the party wants him to do. And so he marches on with his millions of comrades, trampling on the rights of others. For now his education is complete. His education for death. Τρομερό θα λέγαμε κινούμενο σχέδιο που έβγαλε η Disney. Φαίνεται πως είναι, πώς να το πούμε... Λίγο πραγματικό μπορώ να πω, Έλενα. Πραγματικό και προφητικό. Ταιριαστό εντελώς στην εποχή που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις διαπραγματεύσεις που είχε ο Γιάννης Στουρνάρας με την Τρόικα. Έντονες φαίνεται πως ήταν οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ματία Μόρς, Κλάους Μαζούχ και Πολ Τόμσεν, αναφορικά με μία σειρά θεμάτων που συνδέονται με την ελληνική οικονομία. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 4 ώρες και σύμφωνα με πηγές μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών, η Τρόικα φαίνεται να δέχεται πλέον την εκτίμηση της Αθήνας για ένα μικρό, ρεαλιστικό και βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2013. Όσον αφορά το ποσοστό της ύφεσης, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δύο πλευρές, καθώς η κυβέρνηση προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 3,8 για το 2013, ενώ η Τρόικα υπολογίζει στο 3,9. Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δεν έγινε λόγος για την προβληματική διετία, όπου η κυβέρνηση καλείται να λάβει μέτρα για κάλυψη σημαντικών δημοσιονομικών κενών. Στη συζήτηση της με την Τρόικα παραμένει σε μεγάλη εκκρεμότητα η αναδιάρθρωση του Λάρκο, ΕΑΣ και Πυρκάλη, καθώς ήδη την Παρασκευή διαπιστώθηκε σοβαρή διάσταση απόψεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νικολέτα, όμως, το Υπουργείο Οικονομικών... Είχε μια άλλη έκπληξη. Είχε μια άλλη έκπληξη, έτσι ακριβώς. Η Ελένη Λουκά, όπως πάντα, πανταχού παρούσα,
Αυτή τη φορά βρέθηκε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και την ώρα που ο δημοσιογράφος του Μέγκα έδινε το ρεπορτάζ του, η Ελένη Λουκά ξαφνικά εμφανίστηκε στο πλάνο, διακόπτοντας το ρεπόρτερ που εκείνη τη στιγμή μετέδιδε σημαντικές πληροφορίες. Όπως βέβαια ο δημοσιογράφος, να πούμε ότι με κόπο κρατήθηκε για να κράτησε τα γέλια του. Πάμε να δούμε αυτό το πολύ μικρό απόσπασμα και επιστρέφουμε σύντομα. Έχουμε πάλι τα ίδια να διακόψουμε τη συμπληρωτερή. Έχουμε πάλι τα ίδια να διακόψουμε τη συμπληρωτερή. Βέβαια, όπως ήταν φυσιολογικό, το ρεπορτάζ μετά από αυτό, Νικολέτα, συνεχίστηκε μέσω τηλεφώνου. Εννοείται, δεν παίρνεις τέτοιο ρίσκο για δεύτερη φορά. Ναι, ελληνικά σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι μάθημα ζωής, είναι μάθημα αγάπης. Μακάρι το παιδί να γίνει γρήγορα καλά, καθώς αισιόδοξα βήματα για την 17χρονη Ασπασία, η οποία ξύπνησε από το κόμμα. Αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ και να υποστηρίζεται από μηχανήματα. Να θυμίσουμε πως η νεαρή κοπέλα πυροβολήθηκε από τον πατέρα της στο κεφάλι, στην κεντρική πλατεία του Άργους, ο οποίος μετά από αυτό εκείνος αυτοκτόνησε. Να ευχηθούμε από καρδιάς το παιδί να γίνει γρήγορα καλά και να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι του. Πάμε όμως, ευχόμαστε περαστικά στην κοπέλα σύντομα να έχει καλή ανάρρωση και να βγει από το νοσοκομείο, να ζήσει τη ζωή όπως ζει ένα καθημερινό 17χρονο κορίτσι. Μάλλον η μάνα Έλενα ήταν, γιατί από το χάδι της μάνας της ξύπνησε. Συγχαρητήρια στη μάνα που είναι δίπλα της και μακάρι να την έχει καλά. Στα παιδιά της, ευχόμαστε για την οικογένεια αυτή τα καλύτερα. Πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά στην διεθνή επικαιρότητα, καθώς το ένα κακό, θα λέγαμε, Νικολέτα, διαδέχεται το άλλο. Δυστυχώς, Έλενα, καθώς έχουμε επίθεση από καμικάζι σε χριστιανική εκκλησία στο Πεσαβάρ του Πακιστάν, την ώρα που πλήθος κόσμου ήταν στην κυριακάτικη λειτουργία. Τουλάχιστον 78 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 130 έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Πρόκειται για μία από τις πιο φωνικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο Πακιστάν εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 4% των 180 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και ούτε πρόκειται να αναλάβει την ευθύνη εδώ που τα λέμε, γιατί είναι ένα δείγμα ρατσισμού, θα λέγαμε. Πάμε όμως... Αλλά δεν σταματάνε, συνεχίζουν οι επιθέσεις. Και με την επίθεση στο Westgate στην Κένια, στο Ναϊρόμπι. Γι' αυτό όμως θα έχετε το ρεπορτάζ από έναν τρελό τρελοκόσμο, τον Κώστα Μπετινάκη, που θα ακολουθήσει ακριβώς μετά από εμάς. Πάμε όμως στο Μεξικό, αφού πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες στο Μεξικό τις τελευταίες ημέρες. Ο αριθμός αυτός φαίνεται πως θα αυξηθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Μεξικού, Ενρίκε Πένια Νιέτο, όπως δήλωσε, αγνοούνται ακόμα 68 άτομα. Πάνω από 22.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στο Γκερέρο, ενώ τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι μένουν σε καταφύγια. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μαζί σας με θέματα υγείας, με συμβουλές για μια καλύτερη ζωή. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Thank you.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα, αξιόπιστα, ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Καλημέρα σας και πάλι, φίλες και φίλοι. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε στην πρώτη ανάρτηση. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 9 ως τις 11. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί μου είναι η Κυριακή Τσανικίδη. Και κάθε μέρα θα κάνουμε πρώτη ανάρτηση στο δικό σας τάμπλετ, στη δική σας οθόνη, στο δικό σας τηλέφωνο, από όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε καθημερινά, ζωντανά. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, Έλενα μου. Άστεγος, φαίνεται πως βρήκε σακίδιο με χαρτονομίσματα και επιταγές συνολικής αξίας 42.000 δολαρίων και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Έχεις το ρεπορτάζ, Κυριακή. Ναι, λοιπόν, άστεγος λοιπόν βρήκε στη Βοστόνη σε εμπορικό κέντρο σακίδιο με χαρτονομίσματα και επιταγές συνολικής αξίας 42.000 δολαρίων. Έπειτα λοιπόν το παρέδωσε στην αστυνομία και η αστυνομία έκανε γι' αυτό μία τιμή, μία τελετή προς τιμήν του. Όμως ένας κάτοικος της Βιρτζίνια δεν το θεώρησε αυτό αρκετό, οπότε διοργάνωσε έναν έρωνο μέσω διαδικτύου και μέχρι στιγμής έχει μαζευτεί το συνολικό ποσόν των 140.000 δολαρίων. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό, Έλενα. Όντως, είναι μεγάλο το ποσό. Ουσιαστικά έκανε πράξη το ρητό που λένε ότι κάνεις βρίσκεις. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ρητό, το οποίο νομίζω ότι και εμείς πρέπει να ακολουθούμε καθημερινά στη ζωή μας. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο από τον άστεγο και από την τελετή. Προς τιμήν προς του. Προς τιμήν του και επιστρέφουμε. Η εντυμότητα επιβραβεύεται. Ο Γκλεν Τζέιμς είναι ο άστεγος που βρήκε και παρέδωσε μία τσάντα με 42.000 δολάρια. Η πράξη του ενέπνευσε τον 27χρονο Ethan Whittington, ο οποίος ξεκίνησε μία εκστρατεία μέσω διαδικτύου με αρχικό στόχο να συγκεντρωθούν 50.000 δολάρια για τον άστεγο καλό Σαμαρίτη. Θέλω να μιλήσω μαζί του για να δω τι θέλει να κάνει. Η απόφαση για το πώς θέλει να διαχειριστεί τα χρήματα είναι δική του και νομίζω ότι ίσως επιθυμεί να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους για να τον βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Right, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί ξεπερνά τα 124.000 δολάρια. Η ιστορία του άστεγου ήρωα συγκινεί μικρούς και μεγάλους. Ήθελα να αγοράσω μια κούκλα, αλλά όταν άκουσα την ιστορία, ήθελα να δώσω σε εκείνον τα χρήματα. Ο Γκλεν Τζέιμς απολύθηκε από τη δουλειά του και από το 2005 έμεινε άστεγος. Η ζωή τώρα φαίνεται να του χαμογελά και πάλι. Του χαμογελά και πάλι και λογικό να του χαμογελά και πάλι μετά από μία τέτοιου είδους κίνηση. Σε καλή μεριά λοιπόν τα λεφτά του. Νομίζω πως δεν θα είναι πια άστεγος. Πάμε όμως στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Κυριακή. Κυριακή, έχεις κάνει ένα ρεπορτάζ που αφορά το μελάνωμα. Ναι, Έλενα, ακριβώς. Πριν από μερικές εβδομάδες δημοσιεύτηκε μία είδηση κατά την οποία το μελάνωμα, η πιο σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος, είναι πιο επικίνδυνη για τους άντρες από ό,τι στις γυναίκες. Συγκεκριμένα την έρευνα αυτή έκανε ο οργανισμός Cancer Research UK με στατιστικά δεδομένα της Βρετανίας του 2011, όπου διαπιστώθηκε ότι η θνησιμότητα από μελάνωμα για τους άντρες είναι 3,4 ανά 100.000 πληθυσμού, έναντι 2 ανά 100.000 πληθυσμού για τις γυναίκες. Δηλαδή, ανάμεσα στους 6.200 άντρες που μαθαίνουν κάθε χρόνο ότι έχουν μελάνωμα, οι 1.300 χάνουν τη ζωή τους. Ενώ ανάμεσα στις 6.600 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους οι 900.
Νομίζω, Έλενα, ότι η διαφορά ανάμεσα στη θνησιμότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες από μελάνομα είναι εμφανής. Είναι μεγάλη διαφορά και άσχημη πρωτιά. Ναι, άσχημη πρωτιά. Και αυτό οφείλεται, σύμφωνα με κάποιους γιατρούς, στο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα των γυναικών λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από ό,τι στους άντρες. Μάλιστα, σε αυτό πάνω θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των αντρών λειτουργεί λίγο, δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο των γυναικών, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν οι άντρες την τεστοστερόνη. Μάλιστα, είχαν γίνει κάποιες έρευνες πάνω σε ποντίκια και διαπιστώθηκε ότι για να διεγερθεί το ανοσοποιητικό σύστημα των ποντικιών έπρεπε να μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα τεστοστερόνης. Ομολογώ ότι δεν είναι η έρευνα η οποία... Μάλλον, λάθος το θέτω. Είναι μια έρευνα στην οποία οι άντρες παίρνουν άσχημη πρωτιά. Στο επόμενο ρεπορτάζ όμως που έχει κάνει φαίνεται πως οι άντρες παίρνουν την πρωτιά. Τη θετική πρωτιά. Που μπορεί και να απογοητεύσει λίγο τις γυναίκες, εκεί. Ναι. Οι άντρες λοιπόν αδυνατίζουν πιο εύκολα από ότι οι γυναίκες. Συγκεκριμένα έχει γίνει μία έρευνα από τον οργανισμό Slimming World, ο οποίος συνεργάζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, οι άντρες έχασαν τα διπλάσια κιλά από ό,τι οι γυναίκες και συγκεκριμένα έχασαν πάνω από 7,5 κιλά έναντι 4 κιλών που έχασαν οι γυναίκες. Οπότε οι γυναίκες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν χάνουν τόσο εύκολα κιλά όσο οι άντρες. Όμως δεν πρέπει να αγχωνόμαστε, καθώς οι άντρες εξ αρχής έχουν να χάσουν αφενός περισσότερα κιλά και αφετέρου έχουν περισσότερη μυϊκή μάζα, οπότε κάνουν περισσότερες καύσεις και είναι λογικό να χάνουν περισσότερα κιλά. Είναι όπως και να έχει λίγο απογοητευτικό. Μου θυμίζει, να πω την αλήθεια, κάτι που είχα διαβάσει στο Facebook και που έλεγε ότι πρέπει, λέει, επιτέλους να καταργηθούν οι ζυγαριές από τα φαρμακεία, γιατί πάμε να πάρουμε ντεπόν και βγαίνουμε με ηρεμιστικά. Νομίζω ότι είναι αυτό που ταιριάζει απόλυτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα όμως που είπαμε φαρμακεία και φάρμακα, φαίνεται πως υπάρχει μία νέα επιστημονική ανακάλυψη, η οποία θα αναστατώσει σίγουρα τις γυναίκες και ακόμα περισσότερο τους άντρες που θα έχουν τις γυναίκες αυτές. Ναι. Πες μας λίγο, κύριε Γιώργη. Συγκεκριμένα, γνωρίζαμε μέχρι στιγμής το Viagra για τους άντρες, έρχεται λοιπόν και το Viagra για τις γυναίκες. Αμερικανοί γιατροί που έκαναν κάποιες κλινικές δοκιμές πάνω στο χάπι αυτό διαπίστωσαν ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό αλλά και ακίνδυνο. Οπότε θα έρθει να βοηθήσει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ερωτικής απάθειας να έχουν ερωτική διάθεση, καθώς ένα 30% δεν έχει πια ερωτική διάθεση και ένα 10 με 12% πάσχει από έλλειψη της λίμπιντο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη. Πολύ σημαντική ανακάλυψη για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν κάποιο τέτοιου είδους πρόβλημα, όπως υπήρχαν και οι άντρες που είχαν τέτοιο πρόβλημα, αλλά με το μπλε χαπάκι διορθώθηκε. Βέβαια, να πούμε ότι ίσως εάν σε κάποιον από εσάς έχετε παρατηρήσει να έχετε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικό που να σας κατευθύνει στη σωστή... Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Φαρμακευτική αγωγή. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο που αφορά το μελάνωμα και την έρευνα που μας είπες πριν λίγο, Κυριακή. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε με συμβουλές για να γίνετε πιο αισιόδοξοι. Το μελάνωμα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος. Πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι μια ελιά η οποία αλλάζει μέγεθος, σχήμα, χρώμα μπορεί να εξαλλαγεί σε μελάνωμα. Επομένως, οτιδήποτε βλέπουμε στο δέρμα μας να αλλάζει θα πρέπει άμεσα να επισκεφτόμαστε το δερματολόγο μας. Το μελάνωμα δυστυχώς πλήττει και τις νέες ηλικίες. Περισσότερο κινδυνεύουν άτομα ανοιχτόχρωμα, με λευκό δέρμα και γαλανά μάτια. Άτομα δηλαδή που έχουν φωτότυπο, ανήκουν στο φωτότυπο 1, όπως λέμε εμείς οι δερματολόγοι. Κινδυνεύουν επίσης άτομα τα οποία έχουν υποστεί πολλά ηλιακά εγκάβματα κατά το παρελθόν, κατά την παιδική τους ηλικία.
Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές ελιές στο σώμα τους, πάνω από 50 ελιές, έχουν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα. Όπως επίσης και άτομα τα οποία έχουν δυσπλαστικές, δύσμορφες ελιές, δηλαδή ελιές με περίεργο σχήμα, περίεργο χρώμα, αυτοί έχουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο. Αν στο ιστορικό μας, στο ιστορικό της οικογένειάς μας υπάρχει κάποιος συγγενής μας με μελάνωμα, επίσης έχουμε αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουμε κι εμείς, καθώς επίσης και αν έχουμε εκτεθεί σε τεχνητές πηγές η περίοδος ακτινοβολίας, το solarium, αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο για μελάνωμα. Πολλές φορές το μελάνωμα εμφανίζεται de novo, όπως λέμε, δηλαδή όχι σε προϋπάρχοντα σπήλαιο, όχι σε προϋπάρχουσα ελιά. Εμφανίζεται δηλαδή εκεί που δεν είχαμε καμία ελιά, εμφανίζεται ένα μικρό μαύρο σημαδάκι. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει όταν το δούμε. Αλλά μπορεί και πάνω σε μια ήδη υπάρχουσα ελιά να αναπτυχθεί ένα μελάνωμα. Στην περίπτωση αυτή η ελιά θα αλλάξει χρώμα, θα αλλάξει σχήμα, μπορεί να τη δούμε να μεγαλώνει απότομα. Εκεί που ήταν επίπεδη να αρχίσει να προεξέχει, μπορεί να φαγουρίζει, ακόμη και να ματώνει. Αν δούμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τρέξουμε στον δερματολόγο. Η θεραπεία του μελανώματος είναι πάντα χειρουργική. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χειρουργική αφαίρεση της ύποπτης βλάβης και να σταλεί για ιστολογική εξέταση. Τώρα, αναλόγως τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης, θα γίνει η κατάλληλη θεραπεία, η σταδιοποίηση και η κατάλληλη θεραπεία. Όπως ακούσατε και εσείς στο βίντεο, εάν σε περίπτωση βλέπετε κάτι ύποπτο πάνω στο δέρμα σας, καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο δερματολόγο για να σας δώσει την κατάλληλη συμβουλή. Κυριακή, βλέπω εδώ έχεις συμβουλές. Αισιοδοξία. Αισιοδοξία, πολύ ωραίο θέμα. Πολλές φορές είμαστε απεσιόδοξοι. Για πάμε να τις ακούσουμε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε αφενός αισιόδοξοι, δηλαδή να μην σκεφτόμαστε τις αρνητικές πλευρές μιας κατάστασης, αλλά μόνο τις θετικές. Καλό είναι κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε να καταγράφουμε τα τρία πράγματα, θετικά πράγματα που μας συνέβησαν, έτσι ώστε να κοιμόμαστε με μια αισιόδοξη αύρα. Ανεξάρτητα από τη φύση της εργασίας μας, να βρίσκουμε κάτι θετικό σε αυτήν, ακόμα και αν είστε καθαρίστρια, που λέει ο λόγος, να. Αφού έχετε καθαρίσει, να θαυμάσετε πόσο καθαρά είναι όλα. Να κάνετε παρέα με αισιόδοξους ανθρώπους, αλλά να θυμάστε ότι αν εσείς είστε απεσιόδοξοι, θα φύγουν οι αισιόδοξοι από κοντά σας. Να ρίχνετε το βάρος σε καταστάσεις που μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Πολύ σημαντικές συμβουλές για να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι όντως πραγματικά πολύ σημαντικό και εμείς θα προσπαθούμε καθημερινά να σας περνάμε παρόλο τα άσχημα γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν, να σας περνάμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η Κυριακή Τσανικίδη θα βρίσκεται κοντά μας κάθε μέρα, θα έχει την ενότητα της υγείας, της ομορφιάς, γενικώς τη στήλη που αφορά εσάς τις γυναίκες, με θέματα lifestyle, με θέματα μόδας. Κυριακή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που μας παρουσίασες. Ευχαριστώ. Να πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα κοντά σας.
επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα και ήρθε η ώρα να δούμε την πρόγνωση του σημερινού και του αυριανού καιρού. Στη γραμμή μας, με μεγάλη μας χαρά, έχουμε τον κύριο Αρνιακό. Καλημέρα κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα κυρία Θεοδόρου και κυρία Τσίκου και καλή επιτυχία στο καινούριο σας ξεκίνημα. Σας ευχαριστούμε. Για πείτε μας κύριε Αρνιακέ, να βγάλουμε τα χειμωνιάτικα, να αφήσουμε λίγο τα καλοκαιρινά λίγο ακόμα, να βγάλουμε το λεπτό πάπλωμα, τι να κάνουμε? Λοιπόν, να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά, να παραμείνετε όπως είστε, με την έννοια ότι αυτό το κρύο Σαββατοκύριακο, το φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς από σήμερα και κυρίως από αύριο, περιμένουμε σταδιακή άνοδο της Αργύρου, που μέσα στη βδομάδα και κυρίως προς το τέλος της και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 30, πάλι 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε έχουμε μία επιστροφή, θα έλεγα, καλοκαιρινών συνθηκών, αφού ούτε βροχές προβλέπονται αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έχουμε λίγο υγρασία, κουφόβραση με άλλα λόγια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους. Σήμερα περιμένουμε κυρίως πρωινές βροχές, τις είχαμε δηλαδή στις σποράδες, έβρεξε λίγο στην Βιωτία, έβρεξε λίγο στην Μεσσηνία, στην Αρκαδία, αλλά οι βροχές ήταν λίγες και παροδικές. Τώρα δεν βρέχει πουθενά, ένας ήλιος καταβγάζει ολόκληρη τη χώρα και μόνο λίγες νεφώσεις έχουμε στην ανατολική στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τη Μεσσηνία. Οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες, βορειοδυτικούς, 4 με 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο όμως και κυρίως στο Καρπάθιο και στη Ρόδο θα φτάσει τα 6. Ενώ η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει σήμερα τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Αλλά οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί ήταν μονοψήφιες, κυρίως στην Μακεδονία και την Αλακυπάρνη θα είχε 9 βαθμούς το πρωί εδώ στην Αττική. Από εκεί και πέρα τώρα για αύριο περιμένουμε βελτίωση, όπως είπα, των καιρικών συνθηκών. Δεν περιμένουμε καθόλου φαινόμενα, λίγα σύννεφα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν βόρειο, βορειοδυτική, 4 με 5 βοφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνιμα εκεί στο Καρπάθιο θα φτάσουν τα 7, ενώ η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσει τους 29 και δεν αποκλείεται τοπικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κύριε Αρνιακέ, προλαβαίνουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο ακόμα? Βέβαια, δεν το συζητάμε και προς το τέλος της εβδομάδας θα έλεγα ότι και μάλιστα Σαββατοκύριακο η θάλασσα και οι καιρικές συνθήκες γενικά θα είναι ιδανικές ακόμα και για μπάνιο. Έτσι ο Σεπτέμβρης φαίνεται ότι φεύγει καλοκαιρινός. Μου φτιάξατε τη μέρα. Να σας καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήταν χαρά μας να σας ξαναέχουμε στην παρέα μας. Κοιτάξτε, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, αυτό το ξέρετε. Ποτέ δεν έχω αρνηθεί οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τον καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής, όπως σας είπα και στην αρχή, με η Έλενα Θεοδόρου, μαζί με την Νικολέτα Τσίκου, την Κυριακή Τσανικίδη και άλλοι και αρκετά ακόμα άτομα. Θα είμαστε εδώ καθημερινά από τις 9 έως και τις 11 να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση. Θα συζητάμε για θέματα επικαιρότητας, της Ελλάδας, του εξωτερικού. Θα είμαστε εδώ. Οι τηλεθεατές μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί. Βεβαίως μπορούν να επικοινωνήσουν καλώντας το 211 55 50 500 και οποιαδήποτε εκείνη η στιγμή επιθυμούν. Να ευχαριστήσουμε εμείς από πλευρά μας πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες που μας βοήθησαν να βγάλουμε αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε κάθε πρωί στις 9 μαζί σας. Έλενα, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η εκπομπή Ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι.